μεσημερινό βράδυ είναι βουβό και ήρεμο. Όμως, για σκέψου πόσο δυνατές είναι οι σκέψεις στο μυαλό μου. Μπορείς να φανταστείς. Ταράζουν όλη αυτή την ησυχία. Όμως κανείς δεν ακούει. Όλοι οι άλλοι δεν με ακούν. Κι όμως, εγώ φωνάζω. Ακόμα ένα βράδυ. Και αυτό είναι ένα ποίημα από την ποιητική μου συλλογή. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό που μια 17χρονη κοπέλα, σαν τη Βιολέτα που κουβάλα, έφτιαξε αυτό. Τζαλακωμένη εφηβεία. Ένα βιβλίο με 12 ποίηματα. Βιολέτα, πόσο χρόνο σου πήρε να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο? Τα ποίηματα γράφτηκαν μεταξύ του 2020 με τέλη με αρχές 2021. Mm-hmm. Όταν γράφτηκαν αυτά τα ποίηματα, δεν είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να τα κάνω μια ποιητική συλλογή. Ήταν κάτι πολύ προσωπικό και με πολύ θάρρος αποφάσισα να δείξω τη δικιά μου ιστορία και μέσα από αυτό να καταλάβουν πολλοί γονείς για το πώς αισθανόμαστε εμείς οι έφηβοι, να δουν πολλοί έφηβοι ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι είμαστε πολλοί. Είσαστε πολλοί που έχετε αυτά τα συναισθήματα. Ναι. Τσαλακωμένη εφηβεία λέγεται το βιβλίο. Γιατί τσαλακωμένη η Βιολέτα? Είναι τσαλακωμένη γιατί εμείς οι έφηβοι νιώθουμε πολύ έντονα συναισθήματα, τα οποία μας κάνουν να τσαλακωνόμαστε εμείς οι ίδιοι. Τα οποία είναι πολλά και πολύ διαφορετικά το κάθε συναίσθημα μεταξύ του. Δηλαδή υπάρχει η χαρά, ο φόβος, η θλίψη, η μοναξιά, ο ενθουσιασμός που μας κυριεύει πάρα πολύ, η αγάπη, ο έρωτας, είναι πάρα πολλά. Γράφεις αρκετό χρόνο, αρκετά χρόνια ποίηση ή είναι το πρώτο σου τόλμημα, το πρώτο βήμα? Η αλήθεια είναι ότι δεν γράφω πολύ καιρό. Γράφω από την πρώτη ηλικία, από τα τέλη πρώτης ηλικίου. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος που σε βοήθησε να προχωρήσεις αυτό το κομμάτι? Θυμάμαι τον εαυτό μου στην πρώτη ηλικίου να μπαίνει μέσα μια καθηγήτρια και να μας φέρνει διάφορα ποίηματα τα οποία ήταν εκτός ύλης, εκτός βιβλίων και μας έλεγε ότι σήμερα θα κάνουμε αυτά. Και θυμάμαι μια Βιολέτα να λέει ότι πω, και τα βαγεύω αυτά τα ποίηματα και τι να κάνουμε, πάλι ποίημα. Και κάποια στιγμή είδα ότι ερχόταν η τροφή από μόνη της και εγώ την έδιωχνα, σαν να λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν πεινάω. Mm-hmm. Και όταν κάποια στιγμή πείνασα, το χρειάστηκα και το έκανα δικό μου. Δηλαδή αυτή η καθηγήτριά σου ήταν αυτή η οποία σε πήρε από το χέρι και σου οδήγησε έναν δρόμο? Ναι, αλλά είναι πολύ γλυκό το ότι δεν το κατάλαβε ποτέ αυτό. Δεν το κατάλαβε, δηλαδή μέχρι και σήμερα... Δεν της το έχεις πει? Δεν της έχω αναφέρει ότι... Δεν έχεις, θες να μας πεις ποια είναι η καθηγήτρια σου? Αυτή η καθηγήτρια είναι η κυρία Γερογιώργη, είναι φιλόλογος στο ΕΠΑΛ Ιστιαίας και νιώθω πολύ χαρούμενη που την είχα καθηγήτριά μου στη και μία χρονιά. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο οι άνθρωποι που μας βοηθούν να ακούν πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο το κατάφεραν. Ναι. Βιολέτα, πραγματικά, είναι πολύ περίεργο που σε αυτή την ηλικία τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται κυρίως με το κινητό, με τον υπολογιστή, με τις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, το χαρτί και το μολύβι, ναι. Θα έλεγα ότι μοιάζουν να είναι λίγο απαξιωμένα στη δική σας ηλικία. Δεν το κρύβω ότι είμαι και εγώ ένα παιδί της τεχνολογίας που είμαι όλη μέρα με το κινητό, με τον υπολογιστή, με όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά όταν πιάνεις το χαρτί και το στυλό και αποτυπώνεις κάποια πράγματα, ξέρεις ότι αυτά δεν θα σβηστούν ποτέ. Mm-hmm. Ενώ ένα αρχείο μπορεί να το χάσεις. Ένα χαρτί δεν θα το χάσεις ποτέ, άμα το αποθηκεύσεις. Αγαπάς λοιπόν το βιβλίο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Σκέφτεσαι να ασχοληθείς με αυτό, σκέφτεσαι να γράψεις κι άλλο βιβλίο? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν σκέφτομαι να γράψω κάποιο άλλο βιβλίο. Δεν πιστεύω ότι είναι μέσα στα πλάνα μου, mm-hmm. αλλά ποτέ δεν λέω όχι. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή έχω αφοσιωθεί πάρα πολύ σε αυτό, στην ποιητική μου συλλογή και προσπαθώ όσο μπορώ να το προωθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή το κάνω μόνη. Ωραία. Πες μου λίγο,
το κομμάτι που εσύ κατέθεσες στο βιβλίο σου, το κομμάτι του συναισθήματος, το κομμάτι του ποίηματος, είναι μια κατάθεση ψυχής. Ναι. Με αυτό εσύ αισθάνθηκες ότι έβγαλες ένα βάρος από πάνω σου. Αισθάνεσαι έτοιμη να προχωρήσεις. Το τελευταίο βήμα που υπάρχει στην ποιητική συλλογή μου λέγεται ευχαριστώ. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό είναι σαν να λέω ευχαριστώ στον εαυτό μου που έδωσα χρόνο σε όλο αυτό να οριμάσει μέσα μου στην εφηβεία την οποία περνούσα και ακόμα περνάω. Απλά τώρα είναι πιο ήπια, θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Όταν επιτέλους φύγαν αυτά τα πολύ έντονα συναισθήματα που ήταν πολύ δύσκολα, νιώθω ότι έβαλα μία τελεία. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχω τελειώσει. Πολύ ωραία. Εύχομαι πολύ καλή συνέχεια και στις σπουδές σου και σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.